Ρογκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Ρογκάλας Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Αχάια. Την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 52χρονος ιδιοκτήτης πτηνοτροφείου από την Αχαΐα, που κατηγορείται από αλλοδαπούς εργάτες πως δούλευαν κάτω από άθλιες συνθήκες υπό το καθεστώς τρομοκρατίας. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ όσον αφορά στα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του, υποστηρίζει πως ο ίδιος είχε κάνει τις αναλήψεις εξαιτίας του κλίματος που επικρατεί στην χώρα μας και σε σχέση πάντα με τις τράπεζες. Αποδείξεις μισθοδοσίας τους. Όταν έχεις ηλεκτρονική πρόσληψη και κατάθεση πίνακα στην επιθεώρηση εργασίας, δεν μπορείς να τους πληρώνεις λιγότερο από ό,τι πρέπει. Είναι όλα εδώ πληρωμένα 14-15. Αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες ο 51χρονος ιδιοκτήτης του πτηνοτροφείου στην Αχαΐα. Σήμερα ο δικηγόρος του, Θεόδωρος Χρονόπουλος, υποστηρίζει πως υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία πως όλοι οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί νόμιμα και πληρώνονταν κανονικά όσον αφορά στις συνθήκες που δούλευαν. Μιλάμε για μια οργανωμένη φάρμα όπου μένει μέσα με την οικογένειά του και δίπλα ακριβώς από την κατοικία του είναι τα καταλήματα των εργατών. Αυτή είναι η φάρμα. Εδώ είναι η κατοικία του, εντολέα μου. Εδώ είναι τα καταλήματα των εργατών. Δίπλα έχει και εκκλησία. Τα καταλήματα των εργατών είναι εξαιρετικά, δεν πληρώνουν ενίκιο, δεν πληρώνουν φως, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση, τίποτα, και μένουν εκεί αμοιβόμενοι με αυτό που προβλέπει ο νόμος. Επίσης, όσον αφορά στα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του κατηγορουμένου, ο κύριος Χρονόπουλος υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο 51χρονος είχε κάνει τις αναλήψεις λόγω του κλίματος που επικρατεί. Όπως οι περισσότεροι Έλληνες, όπως ξέρετε, το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, φύγανε από τις τράπεζες περίπου 40 δις. Αν κάνω λάθος, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Μεταξύ αυτών που έβγαλαν τα λεφτά από τις τράπεζες, από ό,τι άκουσα, δεν θέλω να κρίνω κανέναν, ούτε να κάνω τον τιμητή κάποιου, αλλά και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών έβγαλε χρήματα στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος τα πήρε από την τράπεζα, υπάρχουν αποδείξεις στη δικογραφία, προς τιμή τους οι αστυνομικοί τις κράτησαν και είναι στο φάκελο της δικογραφίας, που έχουν αναλυφθεί ποσά από τράπεζες. Τα ποσά τα πήρε και τα έβαλε στο σπίτι του όπως τα έβαλαν όλοι οι άνθρωποι. Το κλειδί του χρηματοκιβωτίου το έδωσε ο ίδιος στους αστυνομικούς και τους είπε ότι και εκεί έχω χρήματα. Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε επίσης πως και οι προηγούμενες καταγγελίες έπεσαν στο κενό, ενώ ο 51χρονος είχε στην κατοχή του όπλα επειδή πυροβολούσε πουλιά και κοράκια. Για να δικαιολογήσουν οι διοκτικές αρχές το ζήτημα των πυροβολισμών, βρήκαν σε αυτή την τεράστια φάρμα των 50 στρεμάτων. 50 στρέμματα, βρήκαν 8 κάλικες από κυνηγετικό όπλο. Είναι πάρα πολύ απλό. Τι είπες, ότι είναι παλιοί. Επειδή έχει σειλό με ζωοτροφές, με πτηνοτροφές, συγγνώμη, βάζει καλά εργάτη και ρίχνει καλά δυο να φεύγουν τα κοράκια. Το θέμα πάντως παρακολουθεί και η πρόξενος της Ρουμανίας στην Πάτρα. Με το που απευθύνθηκα στην πρεσβεία της Ρουμανίας, οι δύο Ρουμάνοι, αμέσως δρομολογήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να ενημερωθεί και να καταγγελθούν στην αστυνομία όλο το γεγονός και στη συνέχεια να συλληφθούν οι πέτοι. Η πρεσβεία της Ρουμανίας και το επίτιμο προξενείο της Ρουμανίας στην Πάτρα φυσικά θα παρακολουθούν την υπόθεση και στις δικαστικές και τις δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης. Ο 51χρονος αναμένεται τη Δευτέρα να απολογηθεί στον ανακριτή. Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και μένει όλα αυτά, βέβαια, να... Είναι γεγονός ότι
η αστυνομία έχει κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Η αστυνομία έχει ερευνήσει το θέμα. Βεβαίως η υπεράσπιση και ο κατηγορούμενος έχουν τις δικές τους αποδείξεις, τα δικά τους στοιχεία και τα δικά τους επιχειρήματα. Όμως εδώ έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Δεν είμαστε με βάση κάποιες πληροφορίες. Δεν λέμε ότι πιθανώς ή σύμφωνα με πληροφορίες δύο Ρουμάνοι κακοποιήθηκαν ή οτιδήποτε άλλο περιγράφεται, ξέρω εγώ, στην δικογραφία. Η αστυνομία έκανε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Από εκεί και πέρα είναι θέμα δικαιοσύνης. Εκεί θα συναντηθούν οι πλευρές και θα πούν τα δικά τους. Γι' αυτό έλεγα, το λέω από χθες, δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της Μανολάδας. Μπορεί να είναι σχετικό το αντικείμενο, αλλά εκεί δεν μεθοδεύτηκε η σύλληψη των κατηγορουμένων με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία. Έγινε με βάση ίσως την πίεση που υπήρχε την περίοδο εκείνη. Εδώ η αστυνομία έδρασε αθόρυβα με βάση στοιχεία και καταγγελίες. Αυτή είναι η διαφορά και γι' αυτό λέω ότι πρέπει όλη αυτή η ιστορία να ξεδιπλωθεί στο δικαστήριο, στο αρμόδιο δικαστήριο και να δούμε ακριβώς από εκεί τι έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί και να αποφασίσει βέβαια η δικαιοσύνη. Τώρα, υπήρχε, λέει η αστυνομία, και ένα εννιάρι περίστροφο με πολλά φυσίγγια. Το εννιάρι περίστροφο δεν είναι κυνηγετικό όπλο και με αυτό δεν διώχνει τα κοράκια. Με αυτό κάνει άλλες δουλειές. Με τα κυνηγετικά ντουφέκια προφανώς και είναι δυνατόν να χρησιμοποιήθηκαν για τα κοράκια. Και αναρωτιέται κανείς με τι ασφάλεια είχε κανείς 1.500.000 ευρώ μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, ουσιαστικά μέσα σε ένα κοτέτσι. Με ποια ασφάλεια τα πήρε από την τράπεζα. Είναι οι απλοί προβληματισμοί που θέτει ο μέσος πολίτης σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι όλα θα ξετυλιχτούν και θα διαλευκανθεί η υπόθεση στα δικαστήρια. Περιμένουμε βέβαια και την Δευτέρα την απολογία του 52χρονου ποινοτρόφου. Ακριβώς και το τι θα αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, αν θα τον αφήσει ελεύθερο, αν θα τον προφυλακίσει, όλα αυτά τα γνωστά που γίνονται στα δικαστήρια. Και βέβαια, η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες των δύο εργαζομένων. Και από ό,τι καταλάβαμε, εδώ έχει παρέμβει και η Ρουμανική πρεσβεία. Η κυρία είναι και δικηγόρος, η εκπρόσωπος της Ρουμανίας στην Πάτρα, είναι δικηγόρος, κανονικός. Και δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου των Πατρών. Άρα λοιπόν έχει ασκηθεί μια συγκεκριμένη έρευνα, γίνει μάλλον μια συγκεκριμένη έρευνα. Έχουν εμπλακεί αρκετές πλευρές. Δεν έχει φτάσει έτσι από το πουθενά με βάση μια καταγγελία το θέμα εκεί που έχει φτάσει, για να έχουμε συλλήψεις, να έχουμε αυτόφερη διαδικασία κτλ. Αλλά και πάλι να το δούμε το πώς θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Η συνέχεια λοιπόν την Δευτέρα. Πάμε σε άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Αναβάλλεται, όπως λένε οι πληροφορίες, η δημοπράτηση της Πατρών Πύργου, αφού το Υπουργείο επανεξετάζει τον τρόπο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Η περιφέρεια της Ελλάδας είναι ανάστατη και αναμένεται αύριο να πραγματοποιηθεί έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο στον Πύργο για το θέμα, ενώ έχουν κληθεί και οι βουλευτές του νομού Ηλίας. Ανάστατη η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μετά την πληροφορία πως πρόκειται να αναβληθεί για δεύτερη φορά η δημοπράτηση της Πατρών Πύργου. Ως γνωστόν, το έργο αυτό ήταν προγραμματισμένο να δημοπρατηθεί στις 27, αν δεν κάνω λάθος, Ιανουαρίου του 2015, του τρέχοντος έτους. Αναβλήθηκε για λόγους τεχνικούς των υπηρεσιών του Υπουργείου έως τις 31 Μαρτίου του μήνα αυτού, δηλαδή που διανύουμε σε λίγες ημέρες. Και ακούγεται πως αυτό το έργο ίσως αναβληθεί πάλι η δημοπράτησή του ή αλλάξει ο τρόπος δημοπράτησής του. Αυτό είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Αύριο αναμένεται να διεξαχθεί έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο στον Πύργο για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν η οποιαδήποτε δημοπράτηση αυτή αναβληθεί ή αλλάξει ο τρόπος δημοπράτησης, αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα το περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να ασχοληθεί με αυτό αύριο σοβαρά. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό που δεν είναι ανοιχτό από την περιφέρεια είναι να διακυβευτούν οι τείχες των τριών μεγάλων έργων των οδικών αρτηριών, δηλαδή της Κορίνθου Πατρών, της Ιωνίας Οδού, καθώς και της Πατρών Πύργου, γιατί αυτές οι τρεις μεγάλες οδικές αρτηρίες είναι άμεσα συνυφασμένες με την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει πάρθει απόφαση να επανεξεταστεί το θέμα της κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου από το αρμόδιο Υπουργείο.
Λοιπόν, Μιχάλη, έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, δεν θα γίνει δημοπράτηση του έργου στις 31 Μαρτίου και το Υπουργείο θα επανεξετάσει το έργο. Είναι αυτό... γεγονός ότι αυτά ακούστηκαν και προεκλογικά και φαίνεται τώρα ότι δεν επρόκειτο περί κάποιας φήμης, αλλά για έναν σχεδιασμό που έκανε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και που ως κυβέρνηση σήμερα θέλει να τον υλοποιήσει. Επί της ουσίας θέλει να επανασχεδιάσει ή να ξανακάνει το διαγωνισμό. Και ό,τι και να γίνει, επανασχεδιασμός ή νέος διαγωνισμός, με βάση τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ ότι να μπουν περισσότεροι εργολάβοι σε διάφορα τμήματα, δηλαδή να σπαστεί το έργο σε μικρότερα τμήματα και να μπουν περισσότεροι εργολάβοι, με τη λογική ότι θα δουλέψει περισσότερος κόσμος, λοιπόν, έτσι. Για να δούμε και τις δύο περιπτώσεις όμως, αυτό θέλω μόνο να πω, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε καθυστέρηση του έργου. Έχουμε καθυστέρηση του έργου και δεν ξέρουμε αν τίθεται και σε κίνδυνο το έργο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Κώστα Γαβριλίδη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και περιφερειακός σύμβουλος. Κύριε Γαβριλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αύριο έχουμε την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Πύργο, που θα συζητηθεί το θέμα και θα κατατεθούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων. Έχουν κληθεί και οι βουλευτές του νομού Ηλίας. Ποια είναι η θέση δική σας? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι λίγο μάλλον πρώιμη και πολύ απότομη αυτή η σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι ούτε ανακοινώσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο, ούτε ο σχεδιασμός έχει ξεδιπλωθεί αυτή τη στιγμή ώστε να έχουμε τα δεδομένα για να μπορούμε να τοποθετηθούμε όλοι. Άρα εγώ, να σας πω την αλήθεια, απόρρισα και για ποιο λόγο έγινε αυτή η έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δεδομένα. Επί της ουσίας και επίσημα δεν έχει αναβληθεί κανένας διαγωνισμός. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Ναι, υπάρχει πληροφόρηση, αλλά όταν υπάρχει μια πληροφόρηση για να πάρθει μια απόφαση, καλό θα είναι οι άνθρωποι που εμπλέκονται και προκειμένου τα κυβερνητικά στελέχη, ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός, πρώτα να γίνει μια επίσημη συνάντηση, να υπάρχουν εξηγήσεις, να υπάρχουν ανακοινώσεις και κατόπιν, αφού έχουμε όλα τα δεδομένα, να... Κύριε Γαβριλίδη, και να συζητήσουμε. Κύριε Γαβριλίδη, υπάρχει πληροφορία. Με ακούτε, κύριε Γαβριλίδη? Ναι, σας ακούω. Υπάρχει πληροφορία ότι δεν θα συμμετάσχετε αύριο στο Συμβούλιο. Ναι, και μόλις εξήγησα και τους λόγους. Νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή... Ωραία. Καθαρή η λόγη που εξηγήσατε, καθαρή. Εσείς, ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και ως περιφερειακός σύμβουλος, τι πληροφορίες έχετε για τις προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το έργο? Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εμείς γνωρίζαμε και το λέγαμε και πριν τις εκλογές ότι αυτό το έργο είχε σοβαρότατο θέμα χρηματοδότηση. Μάλιστα. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν είναι εξασφαλισμένοι πόροι. Και μάλιστα κινούνται όλοι και στην κυβέρνηση για να δουν μήπως το εντάξουν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Διότι δεν έχει εξασφαλισμένους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα όσα έλεγε ο κ. Χρυσοχοίδη. Μια στιγμή. Μα στους εθνικούς πόρους είναι ενταγμένο το έργο, υποτίθεται. Και έχει εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο. Δεν έχει εγκριθεί. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση για το έργο. Χρήματα για το έργο δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν τώρα θέλει ο κύριος Χρυσοχοίδης να κάνει την έκανε την προεκλογική, την τελείωσε. Τώρα είμαστε στην πραγματικότητα. Δηλαδή λέτε πραγματικά ότι δεν υπάρχει κωδικός με χρήμα για αυτό το έργο? Δεν είπα δεν υπάρχει κωδικός. Λογιστικά μπορεί να βάλω εγώ ένα τρισεκατομμύριο. Εάν δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι, πώς θα γίνει δηλαδή? Μάλιστα. Αφού δεν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα από το προϋπολογισμό του κράτους για να εκτελεστεί αυτό το έργο, πώς θα γίνει δηλαδή? Πάντως στη σελίδα, στην σελίδα του Υπουργείου, κύριε Γαβριλίδη, στην διαχειριστική αρχή υπάρχει αυτό το έργο, τονίζεται εκεί ότι έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα έργο που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι σημαίνει? Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο προτινόμενο από την κυβέρνηση. Δεν έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση, δηλαδή δεν έχει βάλει σε κουτάκια, σε κωδικούς, χρήματα με τα οποία μπορεί να δαπανηθούν για να εκτελεστεί το έργο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Μα υπάρχουν δεν βήματα, έχει αποφασιστεί με τα οποία... Δεν έχει αποφασιστεί να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Η επόμενη προγραμματική περίοδος, όχι, δεν έχει γίνει κατανομή χρημάτων πόρων, δεν έχει γίνει κατανομή πόρων ώστε να πούμε ότι αυτά τα χρήματα είναι για αυτό το έργο. Αυτό δεν έχει συμβεί. Μάλιστα. Έχει καταρχάς εγκριθεί ένα σχέδιο. Αυτό έχει γίνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν έφτασε σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα γινόταν. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεν πρέπει να το διεκδικήσουμε και για να γίνει. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα το διεκδικήσουμε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κύριε Γαβριλίδη. Πώς όμως με το να μην συμμετέχετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Γαβριλίδη. Θα σας πω. Το δεύτερο που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ήταν όριμο το έργο στη μορφή που πάει να δημοπρατηθεί. Δηλαδή, όταν για τα πρώτα 14 χιλιόμετρα η τοπική κοινωνία με επιτροπές αγώνα έχει πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και διεκδικεί μια άλλη χάραξη, δηλαδή ο δρόμος να περάσει από ένα άλλο σημείο για το οποίο δεν υπάρχει μελέτη αλλά μόνο προμελέτη, και αν δημοπρατηθεί το έργο υπάρχει σοβαρή πιθανότητα με απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας το έργο να σταματήσει, να διακοπεί. Δεν έχει κλείσει το θέμα αυτό από το Συμβούλιο Επικρατείας, κύριε Γαβριλίδη. Όχι. Όχι. Άρα θέτεται δύο ζητήματα, έχω την εντύπωση. Βεβαίως. Το πρώτο ζήτημα είναι η χάραξη. Και αν καταλαβαίνω καλά, και δώστε την απάντηση, το δεύτερο είναι διαφωνείτε ίσως ή προβληματίζεστε για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Θα σας πω, το τρίτο λοιπόν ζήτημα είναι κατά πόσο αυτός ο διαγωνισμός περιέχει τα στοιχεία του υγιούς ανταγωνισμού τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει και στον προγραμματικό του λόγο. Δηλαδή όταν μιλάμε για έναν διαγωνισμό στον οποίο μπορεί να συμμετέχουν δύο εταιρείες από την Ελλάδα, δύο μόνο εταιρείες στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν. Δεν σας προβληματίζει σας αυτό? Σας δείχνει ότι είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος... στον οποίο περιέχει το υγιής ανταγωνισμός. Καταγγέλλεται λοιπόν ως φωτογραφικό το διαγωνισμό. Όχι, δεν είναι φωτογραφικός. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες αυτής της δυναμικής για να συμμετέχουν. Με 440 εκατομμύρια προϋπολογισμό δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες στη χώρα που μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει κίνδυνος να πενταχθεί το έργο. Υπάρχει. Κίνδυνος να γίνει απένταξη του έργου. Μα το έργο δεν έχει. Δεν καταλάβατε, το ΣΕΣ δεν έχει προχωρήσει σε βαθμό που να έχει εντάξει ώστε να πεντάξει τώρα έργα. Δεν έχει ενταχθεί για να πενταχθεί. Δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της ένταξης του έργου σε σημείο που να λέμε ότι κινδυνεύει η ένταξή του ή η απένταξή του. Όλο το έργο, όπως και άλλα έργα, είναι ακόμα σε μια φάση σχεδιασμού. Δεν είναι στην τελική τους φάση. Όχι, δεν μιλάμε για απένταξη. Αλλά δεν μιλάμε ότι το έργο ήταν εξασφαλισμένο οικονομικά 100%. Αυτό σας εξηγώ. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να επανασχεδιάσουμε το διαγωνισμό για το έργο πρώτον, ώστε να μην κινδυνεύσει να σταματήσει. Άρα θα έπρεπε να τουλάχιστον να αφαιρεθεί ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ένα είναι αυτό. Το αντιλαμβάνεστε όλοι. Γιατί να κινδυνεύσουμε ενώ θα μπορούσα από τα Καρέικα μέχρι τον πύργο, ας πούμε, για παράδειγμα, το κομμάτι να δημοπρατηθεί και να γίνει. Γιατί λοιπόν να το βάλουμε όλο το έργο και να κινδυνεύει όλο το έργο να περιμένει ένα κομμάτι 14 χιλιόμετρων. Είναι λοιπόν ζήτημα η κατάτιμηση κατά τρόπο στον οποίο δεν θα έχει νομικά ζητήματα. Μα νομίζω ότι στο σύνολό του θα πρέπει να δημοπρατηθεί, κύριε Γαβριλίδη, και όχι τμηματικά. Δεν μπορεί να μείνει ένα κομμάτι εκτός, γιατί τότε θα μιλάμε για ένα άλλο έργο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά και η Εγνατία με τον ίδιο τρόπο ολοκληρώθηκε και όλοι οι οδικοί άξονες στη χώρα τα τελευταία 25 χρόνια δημοπρατήθηκαν και κατασκευάστηκαν τμηματικά. Κανένα έργο δεν κατασκευάστηκε με 80 και 100 χιλιόμετρα μαζί. Κανένα έργο δεν έγινε έτσι. Όλα τα έργα για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν κομμάτια που δεν έχουν ολοκληρωθεί από απαλωτριώσεις, υπάρχουν κομμάτια που υπάρχουν προβλήματα με δασικές εκτάσεις. Γι' αυτό το λόγο όποια κομμάτια είναι έτοιμα από νομικής άποψης και μπορούν να προχωρήσουν και σε τεχνικό επίπεδο, προχωράνε, δημοπρατούνται και ολοκληρώνονται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και ούτε γίνεται και βεβαίως το να υπάρχει σε τμήματα ώστε να μετέχουν αντί για δύο, 15 και 20 εργοληπτικές εταιρείες. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι και υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού,
αλλά και φυσικά και του πλουραλισμού της οικονομίας. Υπάρχει καλύτερη αναδιανομή των χρημάτων και των πόρων. Δεν το αντιλαμβάνεστε και εσείς αυτό? Πού είναι το κακό δηλαδή? Όλοι δεν είναι κακό, κύριε Γαβριλίδη. Δεν είναι κακό. Λέω ότι έχουν ολοκληρωθεί. Εμείς δεν κάνουμε κρίσεις. Προσπαθούμε να μάθουμε τι γίνεται. Να μάθουμε και μόλις μου ήρθε. Γιατί δεν είναι τα πράγματα ή από την μια μεριά ή από την άλλη. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν σημαίνει. Εν τω μεταξύ, κύριε Γαβριλίδη, θα σας μεταφέρω ένα μήνυμα που μου ήρθε τώρα από στέλεχος της περιφέρειας, που αναφέρει ότι οι αποφάσεις έχουν βγει, έχουν εκδοθεί από το 2011. Από το 2011. Ποιες αποφάσεις? Αποφάσεις για... Αποφάσεις για το, για το έργο αυτό, για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό φτάσαμε για λογικά. Για την αντάσταση. Γι' αυτό φτάσαμε στον διαγωνισμό. Δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Και αναβλήθηκε ο διαγωνισμός λόγω των εκλογών. Αυτοί που θα κληθούν να πληρώσουν και να είναι μεθαύριο συνεπείς στο έργο έχουν διαφορετική άποψη. Ας έρθουν να το πληρώσουν αυτοί που λένε λοιπόν ότι υπάρχουν τα πάντα. Ας έρθουν να το πληρώσουν αυτοί. Τι λέμε τώρα? Μάλιστα. Εδώ σας λέω, εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επανασχεδιαστεί με έναν τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η πραγματική κατασκευή του έργου. Και φυσικά αυτό θα γίνει στο άμεσο διάστημα. Δεν σημαίνει κάτι εάν προσπαθείς να επανασχεδιάσεις και να εξασφαλίσεις. Όταν λέτε επανασχεδιασμό, κύριε Γαβριλίδη, θέλετε να μας εξηγήσετε? Εννοείται την νότια χάραξη. Όταν λέω για ένα επανασχεδιασμό είναι πρώτον για να δούμε αν θα δημοκρατηθεί σε περισσότερα κομμάτια από ό,τι είναι τώρα. Σε περισσότερους εργολάβους, εργολήπτες δημοσίων έργων. Σε περισσότερα κομμάτια. Μάλιστα. Τώρα προφανώς το μετέχουν και περισσότερες εργολητικές επιχειρήσεις, βεβαίως. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η νομική του κατοχήρωση του έργου, να μην υπάρχει πρόβλημα δηλαδή για κάποιο κομμάτι. Να ακούτε. Πώς θα διασφαλιστεί αυτό όμως, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα για κάποιο κομμάτι? Καταρχάς είναι γνωστά τα κομμάτια. Εννοείται για την νότια χάραξη, κύριε Γαβριλίδη. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω όμως, μπορεί να κάνω λάθος, νομίζω όμως ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει εκδώσει απόφαση. Αυτό το θέμα για την νότια χάραξη έχει κλείσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Γαβριλίδη. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος, να το δούμε όμως και να μιλήσουμε την Δευτέρα. Γι' αυτό και σταμάτησαν από τους, σταμάτησε και από την περιφέρεια η διεκδίκηση της νότιας χάραξης. Τουλάχιστον αυτό νομίζω, Μιχάλη, μας είχε πει ο κύριος Κατσιφάρας. Αυτό μας είχε πει ο κύριος Κατσιφάρας. Ότι θεωρεί ότι η νότια χάραξη θα έπρεπε να γίνει, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, και αν επιμείνουμε στη νότια χάραξη, τότε υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε το έργο στο σύνολό του. Να το δούμε και να το δούμε αυτό τη Δευτέρα. Ωστόσο, κύριε Γαβριλίδη, το γεγονός ότι θα απέχετε αύριο από την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει στον Πύργο, δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Γιατί τι δεν έχουμε, αυτό? Δεν έχουμε αρκετή πληροφόρηση, δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση βασισμένη σε εικασίες και πληροφορίες. Όταν θα έχουμε οριστικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο και από τον Υπουργό, από τον πλήρωτο Υπουργό, για το ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο, δηλαδή αν ο άνθρωπος βγει την άλλη εβδομάδα και μας πει ότι ξέρετε τι, εγώ τέλος Απριλίου θα το δημοκρατήσω και θα το δημοκρατήσω έτσι, τι θα γίνει τότε? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτή την πρεμούρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κύριε Γαβριλίδη, κύριε Γαβριλίδη, όσον αφορά στην πρεμούρα, καταλαβαίνετε κι εσείς, νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μας, ότι είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα στην Πατρών Πύργου και επιβάλλεται να κατασκευεί ο αυτοκινητόδρομος. Δεν αντιλέει κανένας, αλλά δεν νομίζω όταν υπάρχουν πληροφορίες, κάτι. Όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν θα γίνει δημοκράτηση, το έργο δεν θα γίνει, δεν τι θα μπορούσε να κάνει? Ότι δεν θα γίνει το έργο, δεν υπάρχει πληροφορία. Εγώ τουλάχιστον δεν την έχω. Και ήμουν χτες το βράδυ στην Αθήνα και είχα έντονη συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα και πληροφόρησε ότι δεν θα γίνει το έργο, δεν την έχω. Δεν ξέρω ποιος την έχει. Αυτός που την έχει να το μοιραστεί και μαζί μας επίσημα, να μην λέμε γενικός και ορίστος. Εγώ λέω όμως ότι κάποιες λεπτομέρειες θα πρέπει να διερευνηθούν, να ληφθούν και κατόπιν να τα κουβεντιάσουμε όλα. Όχι όμως χωρίς να έχουμε πληροφορίες να συζητάμε όλοι και να λέμε μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή τι. Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη, να το δούμε τη Δευτέρα το ζήτημα. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Γαβριλίδη. Παρακαλώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.
Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Εφη. Είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η προεκλογική. Σπαστό το έργο, με πολλές εργολαβίες, με τη λογική ότι θα δουλέψουν οι εργολήπτες, οι μικρομεσαίοι, να το πω έτσι, οι εργολήπτες δημοσίων έργων, με στόχο να παταχθεί κατά κάποιον τρόπο και η ανεργία. Όμως δεν έχουμε ακόμα την πληροφόρηση κι εμείς τι θα συμβεί εάν επανασχεδιαστεί το έργο και αν περάσουμε σε νέο διαγωνισμό. Μπορεί ο κύριος Γαβριλίδης να έχει δίκιο για να λέει ότι είναι φωτογραφικό. Εγώ το λέω ευθέως. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι φωτογραφικός ο διαγωνισμός και φωτογραφίζει δύο εταιρείες ελληνικές. Καθυστέρηση σημαίνει αυτό. Πάμε όμως, Μιχάλη, και στον κύριο Γιώργο Χίνο, περιφερειακό σύμβουλο από την Ηλία. Κύριε Χίνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές του ΟΧΑΙΑ Channel, βέβαια. Ακούσατε κι εσείς ένα κομμάτι από τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Γαβριλίδη. Το άκουσα δυστυχώς. Δυστυχώς λέτε. Για πείτε μας τα σχόλια τα δικά σας. Δυστυχώς, και μπορώ να σας πω ότι θεωρώ ότι και κάποιες εκφράσεις του κυρίου Γαβριλίδη, όπως παραδείγματος χάρη το πρεμούρα, δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να σας πω ότι ως νομαρχιακός σύμβουλος Ηλίας ακόμη, από το 2002, μιλάμε για 14 χρόνια, 13 χρόνια από σήμερα, πριν από σήμερα, εδώ στην Ηλία, στριάζαμε στον νομαρχιακό τότε Συμβούλιο Ηλίας και περιμένουμε επί 13 χρόνια την εξέλιξη αυτού του θέματος. Και ακούω σήμερα ένα εκλεκτό συνάδελφο, ένα αγαπητό φίλο σε προσωπικό επίπεδο, τον κύριο Γαβριλίδη, να μιλάει για πρεμούρα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα τέτοιο ζήτημα, με μια τέτοια ιστορία, δεν ταιριάζει αυτός ο όρος. Και θεωρώ κατανόητη την τακτική αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως δήλωσε ο κ. Γαβριλίδης, περί της αποχής. Μας λέτε όμως, η κριτική βέβαια την κάνετε γιατί σας ασκήθηκε προηγουμένως. Πείτε μας όμως τι πληροφορίες έχετε. Τι ακριβώς γνωρίζετε για το θέμα του διαγωνισμού, τον επανασχεδιασμό που έθεσε ο κ. Γαβριλίδης και τι σημαίνουν πρακτικά όλα αυτά για το ίδιο το έργο. Ναι, τα πράγματα κατά την εκτίμησή μας, κατά την άποψή μας, είναι έτσι ακριβώς όπως τα θέσατε. Το θέμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος ως δημοσίου έργου ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2013 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχοντας μάλιστα τότε και τη θετική ψήφο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να τρέξουν οι διαδικασίες έως όταν εγκριθεί από την Κομισιόν η ένταξη του ΕΣΠΑ, ΣΕΣ, όπως λέγεται, του 2014-2020. Από εκεί και πέρα, η Ευρωπαϊκή Έγκριση για τη χρηματοδότηση του έργου ανακοινώθηκε επίσημα πέρυσι, το Δεκέμβριο, μάλλον πριν από κάτι μήνες, το Δεκέμβριο του 2014, και αποτελεί το κορυφαίο έργο υποδομής πανελλαδικά για την επόμενη προγραμματική περίοδο με κόστος 475 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Χρηματοδοτούμενα με 95% από την Ευρωπαϊκή Συμμετοχή και 5% εθνικούς πόρους. Μιλείτε κάπου σταθερός, γιατί μιλάτε σε κινητό τηλέφωνο και κάπου σας χάρουμε. Ναι, ναι. Δυστυχώς είμαι στο αυτοκίνητο, έχω σταματήσει βεβαίως. Με 475, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια ευρώ κόστος, συγχρηματοδοτούμενο με 95% ευρωπαϊκή συμμετοχή και 5% εθνική. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο μιας προγραμματικής περίοδου και είναι φανερό πως... Είναι γνωστό, κύριε Χίνο, ότι είναι ένα από τα τελευταία μεγάλα οδικά έργα της χώρας, γιατί η Βόρεια Ελλάδα και η Αττική είναι ωφελημένες από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και χρόνια. Τα οδικά έργα έγιναν εκεί. Οι φτωχοί συγγενείς εμείς εδώ στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα, ακόμα το παλεύουμε να φτιάξουμε την Πατρών Πύργο. Λοιπόν, είπε ο κύριος Γαβριλίδης κάτι πολύ συγκεκριμένο και θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είπε ότι το έργο μπορεί να σταματήσει μέχρι τα Καραϊκά για να γίνει ο επανασχεδιασμός και νέα χάραξη. Πώς το βλέπετε αυτό? Το βλέπω αδιανόητο. Γιατί αν επιμείνουμε σε αυτό που έθεσε ο κύριος Γαβριλίδης, το οποίο μάλιστα, όπως πολύ σωστά θέσατε νωρίτερα στις τοποθετήσεις σας, είναι αδιανόητο, διότι αυτό δικάστηκε και απερίφθη οριστικά
Το αίτημα αυτό από το Συμβούλιο. Το έθεσε η ΕΘΗ προηγουμένως στον κύριο Γαβριλίδη. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε τη Δευτέρα πως τελικά συμφωνήσαμε με τον κύριο Γαβριλίδη. Αλλά είναι έτσι όπως το είπαμε με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Οριστικά απέρριψε αυτό το αίτημα για επαναχάραξη και δημοπράτηση. Έτσι, μας λέτε το σκεπτικό, γιατί ήταν απορριπτική η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορώ εγώ, ξέρετε. Να σας θυμίσω εγώ, διότι οι χρόνοι τελείωναν. Το πιθανότερο, δεν γνωρίζω το σκεπτικό, γνωρίζω την απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο βεβαίως. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα μιλάμε για την Ετώλα Καρνανία, αλλά και για την Αχαΐα, για την ίδια την Πάτρα. Έργα τα οποία προσπάθησαν να εκτελεστούν με αυτή τη μέθοδο, δηλαδή τα τμηματικές εργολαβίες, πολλές τμηματικές εργολαβίες. Σπαστές, έτσι λέει στην ορολογία των, των διαγωνισμών. Αυτές είχαν οριστικά και μιλάμε για την Αμβρακή Οδό στην Ετώλα Καρνανία, αλλά και τη μικρή περιμετρική της Πάτρας, όπου και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται και χρειάστηκε να γίνουν εργολαβίες σκούπα, όπως λέμε, για να ξεμπλοκάρουν. Θεωρώ λοιπόν ότι η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι για εμάς εδώ τους Ηλίους, πιστεύω και για τους πολίτες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για όλους ακόμα είναι, κύριε Χίνο, δεν είναι μόνο για τους κατοίκους της Ηλίας ή της Αχαΐας, είναι για ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είναι, να μου επιτρέψετε να πω, για όλη την πατρίδα, για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα. Είναι και τα Ιόνια νησιά, η Ζάκυνθος και η Κεφαλαία. Εγώ θα σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δύο πατρίδες, η Βόρεια και η Νότια. Η Βόρεια αναπτύσσεται, η Νότια πάει στο καλό. Αυτό είναι δεδομένο. Η διαφορά Βορρά-Νότου έχει μεταφερθεί και στη χώρα μας. Να πω και κάτι άλλο. Πέρα από την ηθική διάσταση του ζητήματος, μιλάμε για Ολυμπία Οδό, χωρίς την Ολυμπία. Είναι ένα μείζον ηθικό ζήτημα που πρέπει να το δούμε όλοι, αλλά είναι και ένα ουσιαστικό θέμα. Μάλιστα. Είναι η θανατική καταδίκη των κατοίκων του νομού της Ηλίας. Κομμένος, από βορρά και από νότο, ένας νομός ο οποίος έχει υποστεί τα πάνδυνα, από ό,τι γνωρίζετε, τα τελευταία 6-7 χρόνια, από τις πυρκαγιές κτλ. Ένας νομός ο οποίος πνέει τα ληστεία, αν δεχτεί από τη σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το θανατηφόρο χτύπημα, τότε θα μπορούμε να μιλάμε πλέον για ένα πραγματικά και δεν είναι υπερβολικό. Πάντως, οι εικόνες που βλέπουμε εδώ της Πατρών Πύργου, εγώ αυτές τις εικόνες μπορώ να τις παρομοιάσω μόνο με ένα εθνικό μονοπάτι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και εδώ βεβαίως έχω και μια απορία και εγώ που θα την εκφράσω και αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Κατσφάρα, γιατί το κάνουμε στον πύργο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν περνάει από το μυαλό μου σε καμία περίπτωση, δεν θέλω να περάσει από το μυαλό μου ότι ο κύριος Κατσφάρας έχει στο μυαλό του οτιδήποτε άλλο από την ολοκλήρωση του έργου, γιατί δεν θα τέριαζε. Τι σας ενοχλεί, επειδή γίνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο στον πύργο? Όχι, απλά αναρωτιέμαι, είναι ένα έργο που αφορά, όπως είπαμε πριν, ολόκληρη την περιφέρεια αλλά και την πατρίδα συνολικά. Και η εκτίμησή μου είναι ότι θα έπρεπε να γίνει στην Πάτρα, έτσι ώστε οι πάντες να έρθουν και να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους, γιατί δεν αφορά μόνο τον πύργο και τον νομό. Συγγνώμη, ο κ. Γαβριλίδης είπε ότι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετάσχει για καθαρά πολιτικούς λόγους. Δεν είναι θέμα βελτιώσεις. Το άκουσα. Λοιπόν, αυτό. Όχι, ούτε και εγώ θέτω. Δεν είναι κακό, κύριε Χίνο. Όχι, δεν θέτω. Δεν το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να πάει και στο Αγρίνιο να συνεδριάσει. Συνεδρίασε στο Μεσολόγγι το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες προχθές. Απλώς λέω το εξής, ότι για θέματα τέτοια που εφόσον ο Περιφερειάρχης, τα λεγόμενα το οποίο δέχομαι φυσικά ως πολίτης αυτού του τόπου, ότι αφορά όλη την περιφέρεια και πρέπει να αποκτήσουμε επιτέλους αυτό που λέγεται περιφερειακή συνείδηση. Δεν θέλω να περάσει από το μυαλό μου ότι ερχόμαστε εδώ κάτω στην Ηλία για να εξηλαιωθούμε πολιτικά και να πούμε ότι ορίστε, εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε αυτό που κάνουμε. Βλέπετε πίσω από τις κουίντες τώρα εσείς, βλέπετε πίσω από το παρασκήνιο. Σας είπα, οπότε θα περιμένουμε την απάντηση που θα πάρετε, καθώς όπως είπατε την απορία αυτή θα την εκφράσετε και αύριο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η συνέχεια λοιπόν αύριο στον πύργο, κύριε Χίνο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε για τις εξελίξεις. Και εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να επικοινωνήσουμε με τους πολιτιστές
τηλεθεατές του Αχάια Channel στη διάθεσή σας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο στον Πύργο και να ευχηθούμε πράγματι το έργο να δημοπρατηθεί, έστω και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό που εμείς θέλουμε ως πολίτες είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Τέλος στη λειτουργία του πυρηνελουργίου που λειτουργούσε στη βιομηχανική περιοχή με απόφαση της Περιφέρειας Δικής Ελλάδας. Συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση έγινε διακοπή της λειτουργίας. Για να ξανανοίξουν οι μονάδες θα πρέπει να πληρωθούν τα αυστηρά πρόστιμα που έχουν... Θα πληρούν τα αυστηρά κριτήρια μάλλον που έχουν θεσπιστεί αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς όρους. Λουκέτο μπήκε από χθες στο πυρηνελεουργείο που λειτουργούσε στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Όλη αυτή η δυσοσμία λοιπόν η οποία ήταν σε αυτό το διάστημα μέχρι και χθες προερχόταν από το ένα πυρηνελεουργείο που λειτουργούσε στη βιομηχανική περιοχή. Και αυτό είναι καταφανέστατο πια ότι η συγκεκριμένη λειτουργία του συγκεκριμένου πυρηνελεουργείου ήταν αυτή που δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και αυτή τη φορά σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση έκλεισε η μονάδα. Πρέπει να θεσπιστούν νέοι όροι οι οποίοι θα προστατεύουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Συνεπώς, με έγγραφό μας προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, ζητήσαμε την παύση των περιβαλλοντικών όρων που η ίδια είχε εγκρίνει. Γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση είχε εγκρίνει από το 11 τους περιβαλλοντικούς όρους με τους οποίους λειτουργούσαν τα πυρηνελεουργεία. Εδώ θέλω να πω ότι είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τον ασκόν καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Για την επαναλειτουργία των μονάδων θεσπίζονται νέοι όροι που θα προστατεύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Έως ότου καταθέσουν νέους όρους για την λειτουργία τους, περιβαλλοντικούς όρους, πιο αυστηρούς και αυτοί βέβαια στη συνέχεια εγκριθούν από την δική μας υπηρεσία και με αυτούς θα λειτουργούν. Μέχρι τότε δεν μπορούν να λειτουργεί άλλο το μοναδικό πυρηνελεουργείο που λειτουργούσε έως σήμερα. Οι συγκεκριμένες μονάδες λειτουργούν χωρίς άδειες με μια απλή διαδικασία κατάθεσης εγγράφων. Η αποκεντρωμένη εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους. Ενέκρινε μάλλον περιβαλλοντικούς όρους έως το 2014. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, η τελευταία που ενέκρινε ήταν το 2011. Οι οποίοι όμως με τον νόμο παρατείνονταν σε αόριστο χρόνο. Ο νόμος είναι ελλιπής, όπως εξηγεί ο κύριος Αλεξόπουλος, γι' αυτό και ζητείται αλλαγή του πλαισίου. Το ζήτημα όμως είναι ότι όλο αυτό το διάστημα η περιφέρεια δεν δέχθηκε καμία παρέμβαση από βουλευτές του νομού. Δεν είχαμε όμως αυτό το διάστημα το οποίο μεσολάβησε ενόχληση ή ενδιαφέρον από εκλεγμένους βουλευτές. Παρόλο που έχω πει κατ' επανάληψη ότι η νομοθεσία είναι αυτή η οποία θα πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα ουσιαστικό. Υπενθυμίζεται ότι για αύριο είχε προγραμματιστεί κινητοποίηση από τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας, η οποία πλέον ακυρώνεται. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και την Άντι Μαγνησαλή. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε, εμείς λέμε, Μιχάλη, ότι κλείνουν για μια φορά ακόμη τα πυρηνελεουργεία. Συνηθισμένη κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε όμως την αντίδραση από ιδιοκτήτη μονάδας στην περιοχή. Ναι, έχουμε μια επιστολή από τον κύριο Ιωάννη Κουραμάνη, ο οποίος διατηρεί και τη μονάδα στη ΒΠΕ που σήμερα έκλεισε η περιφέρεια και ο οποίος χαρακτηρίζει άδικη την απόφαση αυτή και μάλιστα δικαιολογεί και λέει, παραδέχεται βέβαια ότι υπάρχει οσμή, αλλά είναι αυλαβής σύμφωνα με τον κύριο Κουραμάνη, κάτι για το οποίο έχει αποφανθεί, όπως λέει και στην επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγοι. Μάλιστα, μέσα στην επιστολή του αναφέρει ότι γίνονται όλα αυτά και για πολιτικά παιχνίδια και αναφέρει συγκεκριμένα και λέει ότι ζητά από τον κύριο Αλεξόπουλο να εφαρμοστεί ο νόμος, εξηγώντας ότι θα έπρεπε να συμβουλευτεί περιβαλλοντολόγους και όχι προέδρους πολιτιστικών συλλόγων. Ο κύριος Κουραμάνης, καταλήγοντας στην επιστολή του, θεωρεί πολύ λυπηρό που αναγκάζεται να κλείσει μια μονάδα με αρκετούς εργαζόμενους σε μια εποχή που βέβαια και σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για όλους. Λοιπόν, αυτά λέει η επιστολή. Τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα σε αυτή την επιστολή. Λέει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ότι δεν έχει γίνει μια μελέτη.
για τις επιπτώσεις που έχει αυτή η ιστορία στο περιβάλλον. Μια επιστημονική μελέτη η οποία θα αποδεικνύει αν ναι ή όχι τελικά. Αυτό δεν έχει γίνει. Άρα είμαστε αίωλοι. Μιλάμε γενικώς και αορίστως τώρα. Ότι υπάρχει δυσοσμία, είναι δεδομένη. Δεν ξέρουμε όμως αν υπάρχει ρήπανση. Ακριβώς. Άρα εδώ τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τα πολιτικά παιχνίδια. Τι να εννοεί. Ακούγονται πολλά, ψιθυρίζονται περισσότερα γύρω από αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η αλλοκομική περίοδος τελειώνει. Τελειώνει. Η επεξεργασία του πυρήνα της ελιάς τελειώνει. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε σατιρίσει την κατάσταση. Πολλές φορές έχει κλείσει το εργοστάσιο, έχει προσφύγει στα αρμόδια όργανα, έχει δικαιωθεί, έχει επαναλειτουργήσει. Τώρα το οριστικό κλείσιμο μέσω του Γενικού Γραμματέα, με συγχωρείς αλλά εγώ θα το θέσω ευθέως, μέσω του Γενικού Γραμματέα στο τέλος της ελοκομικής περίοδου δεν μου πάει καλά. Πάντως Μιχάλη, να προσθέσω σε αυτά που λες, ότι ο κύριος Κουραμάνης από ό,τι φαίνεται αφήνει ένα ερωτηματικό, αυτό το οποίο είπες, με ποια στοιχεία δηλαδή πήρε αυτή την απόφαση η περιφέρεια. Και βέβαια από εκεί και πέρα το γενικότερο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι είναι λυπηρό να βλέπουμε να κλείνουν εργοστάσια, βιομηχανίες και κάποιοι συνανθρωποί μας να βγαίνουν στον δρόμο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική έτσι, κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Γι' αυτό θα έπρεπε να έχουν ληφθεί άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ποιος θα μας πει να ιεραρχήσει ότι το πρόβλημα λύνεται με α, β, γ τρόπο, να ξέρουμε τι γίνεται. Ποιος θα το κάνει μια λύση, και το Πανεπιστήμιο επιτέλους σας αναλάβει να κάνει μια μέτρηση, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι, αν αυτό που εισπνέουμε, που είναι, δεν μας αρέσει, αλλά αν είναι και βλαβερό ή όχι. Και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και τέλος πάντων να έχει βρεθεί μια λύση πριν φτάσουμε σε αυτή την απόφαση σήμερα. Και νομίζω σε προηγούμενες συζητήσεις, Μιχάλη, δεν θυμάμαι ποιος είχε θέσει, ποιος συνομιλητής μας είχε θέσει το θέμα, ότι θα πρέπει από το Σεπτέμβρη να ξεκινήσουν οι όλες διαδικασίες και να γνωρίζουν και οι επιχειρηματίες τι πρέπει να κάνουν. Ακριβώς. Και το εργοστάσιο. Είναι τα εργοστάσια αυτά επεξεργασίας πυρήνα της ελιάς εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Είναι στη σωστή θέση. Είναι στη βιομηχανική περιοχή. Δεν είναι μέσα στην Πάτρα. Άρα χρειάζονται κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Και οι βελτιωτικές κινήσεις. Για να τελειώσει διαπαντός. Οι βελτιωτικές κινήσεις λοιπόν από πολύ νωρίς. Ακριβώς. Όχι μεσούς τη σεζόν. Και ανάλογα τώρα εδώ, ποιος έχει την ευθύνη. Οι εργοστασιάρχες την έχουν. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Τι ακριβώς. Αυτά θα πρέπει να τα μάθουμε. Πάμε όμως άντι σε ένα ακόμη θέμα, άλλο θέμα. Πάμε στην Ηρών Πολυτεχνείου, όπου εκεί συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης και αναψυχής με την Δημοτική Αρχή. Σήμερα έκοψαν το ρεύμα, επανασυνδέθηκε. Τι ακριβώς, ποιο είναι το. Ποιες είναι οι σημερινές εξελίξεις. Έχουμε λοιπόν μια αντιπαράθεση εδώ και καιρό, βέβαια, ανάμεσα στην Δημοτική Αρχή και στα καταστήματα που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται επί της Ηρών Πολυτεχνείου, όπως είπες. Να πάρω όμως τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα λοιπόν το πρωί, συνεργεία του Δήμου βρέθηκαν εκεί στην περιοχή προκειμένου να κόψουν το ρεύμα από τα καταστήματα, γιατί είχαν μεγάλες οφειλές. Στη συνέχεια όμως οι καταστηματάρχες προχώρησαν σε ασφαλιστικά μέτρα, επικαλέστηκαν λοιπόν τον νόμο και με δικαστική εντολή, από ό,τι μάθαμε λοιπόν, θα επανασυνδεθεί και πάλι το ρεύμα στις επιχειρήσεις. Να πούμε Έφη πάντως ότι αυτές οι οφειλές και οι συναλλαγές αφορούν κυρίως τον ΟΛΠΑ και βέβαια όμως δεν ξέρουμε και ποιον αφορούν. Οι μεν λένε ότι πληρώνουν στον ΟΛΠΑ και ο Δήμος βέβαια λέει ότι έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί σε αυτούς οι οφειλοί. Ναι. Και υπόθηκε μάλιστα και το εξής, ότι κάποιοι καταστηματάρχες δεν πληρώνουν ούτε στο Δήμο ούτε στον ΟΛΠΑ. Αυτό είναι αλήθεια, πράγματι υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι δεν πληρώνουν ούτε στους μεν ούτε στους δε. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο θέμα αυτό. Πάντως υπάρχει αυτή τη στιγμή δικαστική εντολή για να γίνει επανασύνδεση το ρεύμα και στις τρεις επιχειρήσεις. Να σε ευχαριστήσω, Άντι. Σε άθλια κατάσταση βρίσκεται η πλάση της Πάτρας. Οι πολίτες διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί, αφού ακόμη και το πάρκο είναι γεμάτο σκουπίδια. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξει φροντίδα τέτοια που αρμόζει στην περιοχή, όπως είχε πράξει κατά το παρελθόν και η Δημοτική Αρχή Φούρα.
Εικόνες εγκατάλειψης στην πλάζα του ΕΟΤ στην Πάτρα. Τίποτα πια δεν θυμίζει τις εικόνες που πριν από μερικά χρόνια η Δημοτική Αρχή του Ανδρέα Φούρα είχε αξιοποιήσει την περιοχή. Ιδιαίτερα τώρα, τους χειμερινούς μήνες, η κατάσταση τόσο στο δρόμο όσο και στο πάρκο είναι απαράδεκτη. Δεν υπάρχει ούτε ένα κάδος απορριμμάτων, λένε οι πολίτες. Τώρα θα ήταν λίγο καλύτερο αν το προσέχανε καλύτερα το πάρκο, αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα του Δήμου. Τι να πω. Γενικώς η πλάζα είναι μια ωραία περιοχή που την οποία την έχουν επιμένει. Προφανώς. Στον δρόμο δεν βγαίνω πολύ. Εγώ εδώ μέσα μες στο πάρκο κάνω και εμένα μου αρέσει κιόλας. Θα έπρεπε να έρθει να καθορίζουν τουλάχιστον τα χόρτα και τα λοιπά, όλα αυτά. Κυρίως τα σκουπίδια. Τα χόρτα εντάξει δεν είναι τόσο θέμα. Δηλαδή τα μονοπάτια είναι εντάξει. Απλά τα σκουπίδια καλό θα ήταν. Δηλαδή τουλάχιστον θα μπορούσαν να έχουν και 2-3 κάδους κατά μέσα του πάρκου ώστε να είναι λίγο καλύτερα. Εντάξει. Και σε αυτές τις χειρικές συνθήκες υπάρχουν οι αθλητές και ο κόσμος που θέλει πραγματικά να βγει και να περπατήσει λίγο πιο έξω από την Πάτρα και σχετικά πάρα πολύ κοντά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένας πνεύμονας πρασίνου δίπλα στην πόλη μας. Και βέβαια την περιοχή επισκέπτονται δεκάδες πατρινοί, είτε για να αθληθούν είτε για να απολαύσουν τη βόλτα τους στην παραλία. Θέλει λίγο παραπάνω προσοχή γιατί μαζεύει και κόσμο. Δηλαδή, αν έρθετε λίγο καιρό που όταν ανοίγει καιρός εδώ πέρα, μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος. Και είναι ωραίο μέρος, δηλαδή και έχει αγωνίσει με παιδιά και στα γήπεδα από πίσω που δεν είναι καθόλου προσεγμένα και μαζεύουν κόσμο. Και θα μπορούσε γενικά να είναι αρκετά καλύτερο το μέρος, αλλά. Πάντως και ένας μοναδικός χώρος και θέλει την πρέπουσα προσοχή και από τη Δημοτική Αρχή και από την. Από τους φορείς. Από εκεί και πέρα είναι και στο χέρι το δικό μας το πόσο μπορούμε να προσέχουμε τους χώρους στους οποίους κινούμαστε, αθλούμαστε και εν πάση περιπτώσει διασκεδάζουμε. Και δεν υπάρχει διοκτησιακό καθεστώς, διότι αυτά θα μείνουν στα παιδιά μας. Αυτό που ζητούν οι πατρινοί είναι να ενδιαφερθεί η τωρινή Δημοτική Αρχή, γιατί από τότε που ήταν δήμαρχος ο Ανδρέας Φούρας και προχώρησε στην αξιοποίηση της περιοχής, η ΠΛΑΣ έχει αφαιθεί στη μοίρα της. Ρογκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ανελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 438 225. Ρογκάλας Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120 Πάτρα. Κρόνος. Στεκόμαστε πλάι στην ελληνική οικογένεια, μειώνουμε το κόστος στο καθημερινό οικογενειακό καλάθι. Αναζητήστε στα καταστήματά μας τα προϊόντα με την ειδική σήμανση και βγείτε διπλά κερδισμένοι. Σούπερ μάρκετ Κρόνος. Μείωση τιμών σε 500 βασικά επώνυμα προϊόντα. Γιατί τα βασικά είναι αυτά που έχουν αξία στη ζωή. Σούπερ μάρκετ Κρόνος. Ακούσατε, αγάδες, ερβισάδες, ερδέιδες και λοιποί, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, τι φωνάζεις ρε Χατζατζάρι, τι σου έβαλε πάλι ο Μπαρμπαβεζίρης, έλα εδώ ματάκια μου, έλα εδώ σε παρακαλώ και έχουμε δουλειά, τι δουλειά έχουμε, για λέγε, την Παρασκευή το βράδυ, στο Αχάια Channel, ναι, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα σου βγάλουν τα άπλυτα στη φόρα. Και άπλυτα, γιατί έχω τίποτα πλημμένα ρε Χατζατζάρι. Βρε, προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα, θα πάμε παιδάκι μου στην εκπομπή. Δεν μου το λες τόση ώρα ρε Χατζατζάρι. Δηλαδή, Παρασκευή, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι αφεντομουτσουνάρες μας θα είναι στα προσωπικά δεδομένα. Βεβαίως, πάμε Χατζατζάρι να ετοιμαστούμε, πάμε ματάκια μου γρήγορα. Μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, πως το πες, το βράδυ παιδί, προσωπικά δεδομένα. Πάμε, άντε, πάμε, προχώρα. Και αν συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι, όπως είναι γνωστό από χθες, το σχετικό νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση. Τι
είναι, τι καινούριο φέρνει, τι αλλάζει, τι δεν αλλάζει. Θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα, να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηρακλή Ρούπα, οικονομολόγο. Καλησπέρα, κύριε Ρούπα. Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, ένα νομοσχέδιο που περιμένουν όλοι οι Έλληνες, καθώς οι περισσότεροι χρωστούν στο δημόσιο, έχουν οφειλές και θέλουν να τις αποπληρώσουν με ευνοϊκές όμως ρυθμίσεις. Τι αλλάζει, αλλάζει κάτι, κύριε Ρούπα? Εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα διαφορετικό. Γιατί πρέπει να υπάρχουν 100 δόσεις? Γιατί να μην είναι 200 δόσεις? Γιατί να μην υπάρχει η δυνατότητα διαπραγμάτευσης ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει ο καθένας? Τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτό που περνάμε τώρα, ο νομοσχέδιο, λαϊκίζοντας λιγάκι, να το παραδεχθώ, είναι μνημονιακό. Δηλαδή βασίζεται στις παραμέτρους που έχουν δομηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που δομήθηκαν με βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις και αποδοχές της Τρόικα. Ερχόμαστε λοιπόν, βέβαια υπάρχει μια βελτίωση ότι η δόση πάει μέχρι 20 ευρώ αντί για 50. Αλλά εγώ κάνω το ρητορικό ερώτημα. Μα άμα είναι δυνατόν να συζητήσουμε για πραγματική και ουσιαστική βοήθεια, γιατί να μείνουμε στις 100 δόσεις, να πάμε στις 200 δόσεις? Και εμείς θα σας κάνουμε μια διαπίστωση. Ναι. Ούκαν λάβεις παρά του μειώχοντος. Έρχεστε λοιπόν στην επόμενη φάση της πρότασης που θα ήθελα να κάνω. Αυτοί που μπορούν να δίνουν 200 δόσεις, 300 δόσεις, γιατί όχι. Αυτοί που δεν μπορούν να δομηθούν στις εφορίες, να υπάρχουν ειδικοί έφοροι που θα εξετάζουν, θα έχουν την εκπαίδευση να εξετάζουν αιτήματα ανθρώπων που δεν μπορούν, να διαμορφωθεί ένα μορατόριο πληρωμών ενός έτους, δύο έτους, και αυτός ο οποίος θα τύχει της ευνοϊκής ρύθμισης να έχει υποχρέωση να πηγαίνει κάθε 6 μήνες στην εφορία για να διαπιστώνει ο έφορος ότι ακόμα υπάρχει αδυναμία και δεν έχει αλλάξει κάτι δεδομένο. Αυτό είναι ουσιαστική αλλαγή που θα ελαφρύνει. Το να κάνουμε τα 50 ευρώ ελάχιστη δόση 20, ναι εντάξει, καλό. Είναι μέχρι 5.000 ευρώ όμως. Μέχρι 5.000, ναι, αλλά μην το παρουσιάσουμε. Για ξυπρόθεσμη οφείλει προς γιατί το δημόσιο. Γιατί όμως, κύριε Ρούπα, γιατί το ζητάτε, το ζητάτε εντός εισαγωγικών η λέξη, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έγινε από την προηγούμενη, συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ? Ίσως δεν με παρακολουθείτε στις εκπομπές σας. Το έχω πει εδώ και ένα χρόνο. Σας παρακολουθούμε, συνέχεια, κύριε Ρούπα. Αυτό ήταν ρητορικό. Δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ έχω κάνει την κριτική μου στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έχω κάνει την κριτική μου και στη δική μου την παράταξη για το τρόπο με τον οποίο ορισμένα απλά πράγματα που άπτοντο της καθημερινότητας και δεν είχαν δημοσιονομική επιβάρυνση δεν μπορούσαν να τα διαπραγματευτούν μέσα εισαγωγικά και να τα δομήσουν διαφορετικά. Ναι, αλλά κοιτάξτε, τις εκλογές τις κέρδισε κάποιος άλλος τώρα. Είναι κάποιος άλλος κυβέρνηση, άρα πόσο μάλλον τώρα να μην έλθω να προτείνω ακόμα πιο δράκια εφαρμογή. Χαρακτηρίσατε. Δεν υπάρχει δυνατότητα, συγγνώμη Μιχάλη, ναι, που σε διακόπτω, λέτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα γιατί η κυβέρνηση σίγουρα θέλει να βελτιώσει τις συνθήκες. Γιατί δεν το κάνει λοιπόν? Γιατί, και εγώ θέλω. Και εγώ ρωτάω, τι εκτιμάτε? Εκτιμώ ότι εμπίπτει πάλι σε μια διαδικασία μνημονιακών περιοδικών. Ακριβώς εδώ θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Είπατε ότι εμπίπτει στην μνημονιακή λογική διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, η όλη ιστορία. Υπάρχουν πιο δικαιότεροι, εν πάση περιπτώσει, όροι. Το είπατε. Ανακεφαλαιώνω και κάνω την ερώτηση. Άρα, η ερώτηση είναι ευθεία. Σε τι διαφέρει από το προηγούμενο? Είναι πιο δίκαιο σε σχέση με την τοκοφορία που θα μπορούσε, με τους τότους που θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν τοκογλυφικό χαρακτήρα? Συμφωνώ. Ωραία, μέχρι εκεί. Διαφορά. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι καινοτομούμε, ότι διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο για να βοηθήσουμε τον πολίτη που δεν έχει τη δυνατότητα, προτείνω να έρθουν στη δική μου την πρόταση. Εντελείως απελευθέρωση της διαδικασίας με δομικές αλλαγές και δυνατότητα διαπραγμάτευσης, moratorium σε αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν και ούτω καθεξής. Τι νόημα, γιατί προσέξτε, αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει θα διαμορφώνει ένα πεδίο νέων προσαυξήσεων. Τι θα κάνουν? Θα κάνουν καινούριο για να αρχίσουν να διαγράφουν τα μισά των μισών και ούτω καθεξής? Κοιτάξτε, ας καταλάβουμε όλοι ότι οι υποχρεώσεις μπορεί να τις ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά θα εξακολουθήσουν να παραμένουν ως παραμένουν. Κύριε Ρούπα, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι δεν βρήκαν δουλειά.
Είναι γεγονός. Προοπτική για δουλειά. Σήμερα κάτι ακούσαμε τον κύριο Γιούγκερ για ανάπτυξη στη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, φως το τούνελ αργεί να έρθει. Συγγνώμη, παρακαλώ, πώς θα πληρώσω και τα 20 ευρώ. Έχουμε εδώ περιπτώσεις, κύριε Ρούπα, όπου μητέρα και πατέρας που έχασαν το εμπορικό τους πούλησαν το πλυντήριο για να φάει το πεντάμινο βρέφος. Έρχεσαι στα λόγια μου. Το 20 μετράει στην παρούσα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Μπορεί να πάρω ψωμί λοιπόν. Παρά να δώσει τη δόση. Μορατόριουμ και προσέξτε, όλα αυτά έρχονται. Συσάχθεια υπάρχει. Όχι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η συσάχθεια είναι μια άδικη διαδικασία στην προκειμένη περίπτωση, γιατί υπάρχουν και υπήρχαν συμπολίτες μας που πληρώναν κανονικά. Και στην προκειμένη περίπτωση η δική μου προσέγγιση είναι να διευκολύνω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ και ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων να αρχίζω να συζητάω άλλες λύσεις. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Δίκαιοι από πλευράς ανθρωπιστικής, αλλά και δίκαιοι έναντι εκείνων των οποίων είναι και έντιμοι μέσα εισαγωγικά και λειτουργούν μέσα στα πλαίσια που έχει δομηθεί η κοινωνία μας και η οικονομία μας σήμερα. Αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Και προσέξτε, θίξατε το θέμα των 100 δόσεων. Να συζητήσουμε και λιγάκι για τις συντάξεις, για την αδυναμία ταμείων στο μέλλον να μην μπορούν. Μόνο να πούμε ότι στις 100 δόσεις μπαίνει και ο ένφια, όποιος δεν έχει πληρώσει δηλαδή. Σωστό. Και καλώς μπήκε. Είναι θετικό νομίζω αυτό. Είναι σαφές. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Εγώ επιμένω, είναι πολύ θετικό, είναι δικαιότερο. Σωστό. Τα χρήματα που είναι. Γι' αυτό και έκανα την πρόταση και έκανα την υπέρβαση και πάω ένα βήμα παραπέρα. Και είπατε κάτι πριν ότι ο κύριος Γιούγκερ είπε χρήματα για την ανάπτυξη. Μα δεν είπε χρήματα για την ανάπτυξη. Είπε θα βοηθήσει στην διαμόρφωση πλαισίου απορροφητικότητας. Μα να σας πω κάτι. Ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Και εντοπίζετε τους τεχνικούς συγκεκριμένους όρους. Ακριβώς. Ένα πράγμα για το οποίο λοιπόν δεν μπορεί να κατηγορηθεί η προηγούμενη κυβέρνηση είναι για την απορροφητικότητα των κονδυλίων των αναπτυξιακών. Γι' αυτό δεν μπορεί. Γι' αυτό όμως το οποίο εγώ μπορώ να ψέξω τη σημερινή κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει διαμορφώσει στρατηγική ανάπτυξης και κυρίως δεν έχει διαμορφώσει ένα πεδίο όπου θα διαμορφωθούν θέσεις εργασίας. Διαμορφώνει ένα γενικό πλαίσιο αλάφρυνσης κοινωνικών δομών κτλ. Αλλά πλαίσιο για το πώς θα ξεπεράσουμε, θα πάμε στην επόμενη φάση, δεν το βλέπω μπροστά μου. Μπορεί να καθυστερούμε. Μπορεί να το φιλοσοφούν για να φτιάξουν κάτι καλύτερο. Να το δούμε. Δεν μ' αρέσει η στήρα κριτική. Αλλά τα πράγματα πρέπει να τρέξουν με ταχύτητες λίγο δύσκολες, γιατί οι συνθήκες είναι λίγο δύσκολες και είναι πάρα πολύ οριακές. Δεν δικαιολογείται αυτή, όχι καθυστέρηση, δεν θα το έλεγα, θα μιλούσαμε ή μάλλον θα μιλούσαμε για καθυστέρηση τη στιγμή που έχουμε μια κυβέρνηση ούτε 2 μηνών, κύριε Ρούπα. Θα συμφωνήσω, όμως οι συνθήκες δεν είναι συνθήκες παλαιότερων εποχών και 2 μήνες, κοιτάξτε, είναι 60 μέρες. Είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο εάν δεν είχαμε φτάσει στο σημείο. Μα και στις καλύτερες εποχές το πρόγραμμα 100 ημερών είχαμε. Αυτό είπατε, αυτό είπα και εγώ. Στις καλύτερες εποχές, επειδή όμως δεν υπάρχουν οι καλύτερες εποχές, τα πράγματα πρέπει να τρέξουν. Να σας πω αυτό που έχω εγώ από ίδια άποψη. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει τίποτα. Δεν έχουν στελεχωθεί από τίποτα. Οι γενικοί γραμματείς δεν έχουν αρμοδιότητες. Άρα όταν μιλάμε για το κατεξοχήν περιβάλλον δομικό της κυβέρνησης που αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη και δεν λειτουργεί τίποτα, τι συζητάμε? Δεν είναι τόσο δύσκολο να αρχίσεις να οριοθετείς πλαίσιο λειτουργίας και αρμοδιοτήτων. Από την άλλη πλευρά, αν δεν είχε χαθεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο να διαπραγματευτούμε τις ορολογίες που τελικά αντί να πηγαίνουν στα υπουργεία, πηγαίνουν στα ξενοδοχεία. Και δεν με λένε τρόικα, με λένε πόρτα. Ας το κάνουμε λοιπόν όλα αυτά. Αν δεν είχαμε χάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που θα μπορούσαν να τα κάνουν εκ παραλλήλου αυτά. Να τα κάνουν. Θέλει τη σημειολογία της κυβέρνησης. Να στηρίξω κι εγώ και τη σημειολογία. Αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί μόνο μονόπλευρα? Γιατί να μην λειτουργεί η μία πλευρά? Δεύτερον, γιατί να υπάρχει διγλωσία? Γιατί οι μεν να μιλούν για αποκρατικοποίησεις και οι δε λένε να μην γίνουν αποκρατικοποίησεις? Γιατί να μιλούν για συγκεκριμένη προσέγγιση διαδικασιών? Η κυρία Παναρίτη βγήκε και είπε ότι θα είναι κατά των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Και εγώ της λέω γιατί είναι κατά, δηλαδή αυτοί που την έχουν πάρει κακώς μπορεί να την έχουν πάρει, θα τους την κόψουμε τώρα? Έρχεται το Υπουργείο και λέει εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο, ούτε πρόκειται να περάσει από εμάς. Οι 40 μέρες, οι 2 μήνες... Αλλά ακούστηκαν και άλλα χοντρά στις Βρυξέλλες από Γερμανούς.
από τους... Δεν θα μπω σε αυτή την λογική. Πώς να μην πούμε, όταν λένε οι Γερμανοί μπροστά στον κύριο Βαρουφάκη ότι εντάξει και δεν τρέχει τίποτα να μην δώσετε 2 μήνες συντάξεις. Επειδή προσέξτε. Μα εδώ πραγματικά πηγαίνει στην οπαδική νοοτροπία του Αλάριχου, του κατακτητή. Με συγχωρείτε. Όταν σου λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για έναν ολόκληρο λαό ότι δεν τρέχει τίποτα αν δεν πάρουν τη σύνταξή τους για 2 μήνες. Να σας δώσω και μια είδηση. Μάλιστα. Επειδή έχω μιλήσει στο συγκεκριμένο μικρό φόρουμ όπου μίλησε η κυρία Παναρίτη, στο Ίδρυμα Εξωτερικής Πολιτικής του Κολεγίου Ντερή, έχω μιλήσει και μιλάω με τον κύριο Αδριανόπουλο. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Αδριανόπουλο. Δεν ήταν ακριβώς η λογική που το παίξαν στα μέσα. Η λογική της κυρίας Παναρίτη ήταν ότι μέσα σε εισαγωγικά μπορεί εν τη αφελία τους, κακώς, να είπαν καλά, μην πληρώνετε. Εμένα με ενοχλεί σαν Έλληνα, αλλά δεν ήταν τόσο βαρισίμαντο. Τα προβλήματα με τους Γερμανούς είναι άλλα. Δεν είναι αυτά που λένε μέσα στην ελαφρότητα της συζήτησης. Και κακώς η κυρία Παναρίτη αναλαμβάνει θέση επικοινωνιολόγου της κυβέρνησης, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξέρει τι λέει. Και πρώτον, επειδή υπήρξε σύμβουλος και του κυρίου Παπανδρέου που μας έβαλε στο Δουνουτού, πρέπει να αποφασίσει η κυρία Παναρίτη. Διαπραγματευόταν για να μπούμε στο Δουνουτού ή διαπραγματεύεται σήμερα για να βγούμε από το Δουνουτού. Λοιπόν, αυτές οι ισορροπίες και επικοινωνιακές ίντριγκες, φανφάρες, οτιδήποτε, δεν τις χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται συγκεκριμένα απτά πράγματα. Εάν λοιπόν δεν είχαν χαθεί οι 2 μήνες στη διγλωσία και στην πολυλογία, θα μπορούσαν εκ παραλλήλου και ο κ. Βαρουφάκης να κάνει το δικό του το κομμάτι μέσα εισαγωγικά και να υπάρχει συντεταγμένη πολιτική βούληση συγκεκριμένων μέτρων και όχι επικοινωνιακής προσέγγισης. Θα με θυμηθείτε. Θα φτάσει το Πάσχα, θα έρθει και το καλοκαίρι και τα πράγματα θα ενταθούν. Αλλά αν μου επιτρέπετε να κάνω την εξής επισήμανση, πολιτική επισήμανση. Ξέρετε γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί έτσι η κυβέρνηση και υπάρχει και η αποδοχή του κόσμου. Γιατί δεν υπάρχει αντιπολιτευτικός λόγος. Και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε από εδώ. Εννοείται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία ή όχι, και από το ΠΑΣΟΚ. Και από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Υπάρχει λόγος αντιπολιτευτικός, δεν υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και να σας πω και κάτι, και να γινόταν αυτό. Ο κόσμος, και το λέω συνειδητά γιατί προέρχομαι και είμαι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος ό,τι και να λέμε εμείς με την οπτική που το λέμε, σήμερα δεν θα το ακούσει. Πρέπει να αλλάξει το αφήγημα, να αλλάξει και η οπτική. Αυτό περιμένει για να μπορεί να μην λειτουργήσει ως καθεστώς ο ΣΥΡΙΖΑ και η δημοκρατία να λειτουργήσει υγιώς. Κύριε Ρούπα, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Η Μερίδα, για το άγχος στη διάρκεια των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Πάτρα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του φροντιστηρίου Όραμα με σκοπό την ενημέρωση των γονιών και των μαθητών. Οι εξετάσεις στο σημερινό ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθε και η αντιμετώπιση του άγχους είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνεται την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Οι εξετάσεις αποτελούσαν πάντοτε μια διαδικασία, ένα μέρος κρίσιμο για την μαθητική πορεία, τη 12ετή πορεία κάθε μαθητού. Οπωσδήποτε οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι το πιο κρίσιμο μέγεθος γιατί σημαδεύει και τη μετέπειτα σταδιοδρομία του παιδιού. Και πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι εξελίσσονται σε μια ψυχοφθόρο διαδικασία η οποία μπορεί να ακυρώσει τις όποιες προσπάθειες του μαθητή, τον κόπο τον οποίο καταβάλει και ίσως να αποβεί και μοιραία για την υγεία του. Εμείς λοιπόν το φροντιστήριο Όραμα θέλοντας να είμαστε κοντά στα παιδιά, να καλύψουμε ένα κενό το οποίο θεωρούμε ότι και η πολιτεία δεν το διαχειρίζεται όπως πρέπει, οργανώνουμε ημερίδα την Κυριακή στις 15 Μαρτίου, ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του φροντιστηρίου Όραμα με σκοπό την ενημέρωση γονέων και μαθητών για ένα ζήτημα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό. Είναι και περισσότερες οι απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος. Το εξεταστικό σύστημα χρόνο με το χρόνο θα έλεγα ότι δυσκολεύει και αυτή τη στιγμή θα μειωθεί και ο αριθμός των εισακτέων. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται πιο δύσκολη διαδικασία. Η εξέταση των μαθητών κλείνουν, θα έλεγα, οι πόρτες. Προς τα εκεί οδεύουμε. Αυτό λοιπόν είναι φυσικό να εντείνει το άγχος και να καθιστά πιο περίπλοκα τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια το άγχος των μαθητών είναι αυξημένο λόγω και της δυσκολίας των μαθημάτων, τονίζουν οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό και απευθύνουν κάλεσμα σε γονείς και μαθητές να παραστούν στην εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσει ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Παναγιωτάκης και η ψυχολόγος Χαρά Γουλιάμη. Βεβαίως, η είσοδος είναι ελεύθερη, θα αναπτυχθεί ο προβληματισμός εκ μέρους των ομιλητών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση, διάλογος, όπου ο κάθε γονιός ή μαθητής
μπορεί να παρέμβει, να εκθέσει τον προβληματισμό του, να θέσει ερωτήματα που έχουν σχέση με τα φαινόμενα αυτά. Οι ομιλητές θα εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχολογία των μαθητών στη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου και θα δώσουν τις δικές τους συμβουλές. Παράλληλα, θα γίνει και διάλογος με τους γονείς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Αχάια στις 11.30 με την Λίνα Μπάστα. Αμέσως τώρα ακολουθεί πρόγνωση για τον αυριανό καιρό και στην συνέχεια η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Πιάσε οξυγέν. Βροχερός θα είναι αύριο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου ο καιρός θα είναι βροχερός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο θα επικρατήσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική μέτρη 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρια.